σχετικά με ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ψηφίσει και πασχίσαμε πραγματικά να έρθει στο Δήμο με τον κύριο Χασάπη για το πρόγραμμα το έδαφο βελτιωτικό, για το κομπόστ. Έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο Δήμο. Βγάλανε κάποιες αποφάσεις ο κύριος Χασάπης και το ανακοίνωσε και έχουν ανακοινώσει πολλοί συμπολίτες μας και είπαν ελάτε πάρτε κάποια σακιά, θα βγουν και τώρα και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, πραγματικά μεγάλη εντύπωση και από πολίτες το έχω ακούσει, ο Δήμος που είναι, ο Δήμος πλήρωσε για αυτή τη μελέτη, για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και μακάρι να επεκταθεί και να γίνει σε μόνιμη βάση, και ο Δήμος είναι απόν να πάει να πάρει ένα σακί, να το πάρει, να το διαφημίσει, να πει ότι εμείς πληρώσαμε και κάνουμε κάτι καλό για την περιοχή και να το χρησιμοποιήσουμε στους κήπους που είναι η καθαριότητα, να το πάρουμε προϊστάμενος, να γίνει μια μετάδοση στον κόσμο ότι πράγματι αυτό συμφέρει το Δήμο. Εγώ βλέπω το Δήμο απόν σε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και είναι απόν και είναι κρίμα. Κρίμα γιατί έχουμε πληρώσει, εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει να το συνεχίσουμε το πρόγραμμα και λειτουργούμε όπως λειτουργούμε όλα τα χρόνια ως διοίκηση στον αυτόματο πιλότο. Αυτά ήθελα. Η δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω, παύλα τοποθέτηση, και μια και έτσι ανέβασε λίγο τους τόνους ο κύριος Μπούτς μαζί μου, να τους ανεβάσω κι εγώ λίγο. Αντιδήμαρχε κύριε Μπούτσι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Στις 22/9 και ώρα 7:30 στο Δημοτικό Θέατρο Σοφίας Βέμπο, τα 3Β και ο Δήμαρχος ο κύριος Κωνσταντέλος παρουσίασαν ένα εξαιρετικό, επαναλαμβάνω, εξαιρετικό πρόγραμμα διαχείρισης σκουπιδιών. Με PowerPoint, με τι να λέμε συνάδελφοι, μακάρι να τα ζήσει ποτέ αυτός ο Δήμος και αυτά. Με διαλογή, με bullet συγκεκριμένα, με κάποια point πολύ συγκεκριμένα για τη διαλογή στην πηχή, για ρεύματα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, για πλατφόρμες επιβράβευσης πολιτών. Ακούστε, συνάδελφοι, συμβαίνουν και αυτά σε άλλους όμορους Δήμους. Πλατφόρμες επιβράβευσης πολιτών. Παρ' όλα αυτά, εμείς 2 χρόνια μετά δεν έχουμε καμία ενημέρωση στο θέμα. Έχω επισταμμένα ζητήσει ενημέρωση για αυτό το θέμα, δεν την έχω πάρει ποτέ. Και επειδή θεωρώ ότι είναι σφαλμένη πολιτική το να μιλάμε με τα γάλματα ή να τα ρωτάμε, θα ήθελα μία ενημέρωση τον κύριο Μπούτσι, διότι θα γίνει ένας απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και πραγματικά απορώ. Ο απολογισμός θα είναι ότι εμείς δεν πράξαμε τίποτα παρά μόνο να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα της περιφέρειας ως δικά μας. Ευχαριστώ. Από τα υπόλοιπα. Και στην κυρία Καρούμπαλη, στον απολογισμό τα πάντα. Θα γίνουν όλα στον απολογισμό. Λίγο υπομονή. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Μπούτσι, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εξομοιώνετε τα πεπραγμένα, αυτά τα οποία θα μας παρουσιάσετε στον απολογισμό πεπραγμένων, με το όραμά σας, με τη σχεδίασή σας, με αυτό το οποίο θα έπρεπε να μας λέτε και να προσπαθείτε να περάσετε αυτό το όραμα και στους συμβούλους. Τα πεπραγμένα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο έχετε σκοπό να κάνετε, διότι τα πεπραγμένα τα γνωρίζουμε. Όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, παρά μόνο ό,τι έχει κάνει η περιφέρεια. Εγώ ρωτώ για τη δική σας, για το δικό σας σχεδιασμό. Ρωτώ για το δικό σας όραμα. Δεν ρωτώ για τα πεπραγμένα, κύριε Μπούτσι. Αυτά τα γνωρίζω. Δημοτική σύμβουλωση, μάλιστα. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Κύριε Μπούτσι. Λοιπόν, όσον αφορά για το σχεδιασμό και το τι θα κάνουμε, θα έρθει θέμα σε κάποιο επόμενο από τα δημοτικά συμβούλια. Πρώτα έχει ο απολογισμός και αργότερα θα έρθει και θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι κι αλλιώς, για να αναφερθούμε για το σχεδιασμό.